Σφόδρα αντίθετη με τον τρόπο που σκοπεύει η κυβέρνηση να κάνει διορισμούς στα σχολεία δασκάλων και καθηγητών, είναι οι εκπαιδευτικοί που σημειώνουν με νόημα ότι εκτός διαδικασίας και εκτός σχολείων πετιούνται οι άνθρωποι που κράτησαν επί χρόνια ανοιχτά τα σχολεία. Αναφερόμενοι στους αναπληρωτές που έχουν διανύσει χιλιόμετρα επί χιλιόμετρων σε όλη την Ελλάδα για να συγκεντρώσουν μόρια και με το νομοσχέδιο φαίνεται ότι δεν μπορούν καν να μπουν στη διαδικασία, αφού πρωτεύον ρόλο παίζουν στοιχεία όπως η μεταπτυχιακή τίτλη. Το νέο σύστημα διορισμών να περιλαμβάνει την αναγνώριση όλη τη προϋπηρεσία των συναδέλφων και να έχει κυρίαρχο κριτήριο όσον αφορά τη βαρύτητα στο νέο σύστημα διορισμών. Παράλληλα, αυτό που επιδιώκει το εκπαιδευτικό κίνημα είναι οι 15.000 διορισμοί που έχει ανάγκη, μάλλον που έχει προτείνει το Υπουργείο Παιδείας, να γίνουν άμεσα, διότι οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης είναι πάρα πολλές. Δεν μπορούν οι εκπαιδευτικοί να μπουν σε ένα αγώνα, να κυνηγάνε προσόντα και πτυχία, άλλα αφού διαθέτουν το βασικό πτυχίο τους. Ζητάμε με βάση αυτό να γίνουν μόνιμοι διορισμοί σε όλα τα κοινά στην εκπαίδευση. 24ωρη απεργία πραγματοποίησαν σήμερα οι εκπαιδευτικοί και της Κρήτης, που διευκρίνησαν ότι δεν θα αφήσουν εκτεθειμένους τους συναδέλφους τους, που πασχίζουν τόσα χρόνια υπηρετώντας από την εσχατιά της Ελλάδας το εκπαιδευτικό τους έργο, να λάβουν ως επιβράβευση την επαγγελματική τους απομόνωση όπως όλα δείχνουν. Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα άλλο από μια προεκλογική εξαγγελία, την οποία υποτίθεται θα την υλοποιήσει μια επόμενη κυβέρνηση ορίζοντα τριετίας, αλλά στην ουσία ανακοινώνει ότι κάποιοι από αυτοί εδώ γύρω μας του χρόνου θα είναι άνεργοι. Το πλαίσιο το μόνο που κάνει είναι να δημιουργεί μια ανθρωποφαγία, να σπρώχνει το μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών που δεν έχουν ελπίδες να δουλέψουν, να κυνηγάνε μεταπτυχιακά με πληρωμή αμφίβολης ποιότητας, και δεν φαντάζομαι ότι κάποιος περιμένει να αναβαθμιστεί η δημόσια εκπαίδευση έτσι. Βλέπουμε τα τελευταία 8 χρόνια ότι οι συνάδελφοι είναι όμοιροι και στην ειδική αγωγή πάνω από 18 χρόνια όμοιροι αναπληρωτές, χωρίς να έχει γίνει καμία πρόσληψη. Υπάρχει ένας κανιβαλισμός στη ζωή αυτών των συναδέλφων και σαν δεν έφτανε όλο αυτό, έρχεται το νέο νομοσχέδιο στην ουσία να ισοπεδώσει την προϋπηρεσία που τόσα χρόνια προσφέρουν στα σχολεία, καλύπτοντας πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η απεργία δεν αποκλείεται να επαναληφθεί την ερχόμενη Δευτέρα, η μέρα που όπως όλα δείχνουν φτάνει στη Βουλή το νομοσχέδιο. Σήμερα, η συμμετοχή στη διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, εκπαιδευτικοί από την πρωτοβάθμια αλλά και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Ελευθερίας και αμέσως μετά με πορεία έφτασαν καταθέτοντας παράλληλα ψήφισμα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι τη Δευτέρα θα πάει προς ψήφιση στη Βουλή. Οπότε, κατά πάσα πιθανότητα, τη Δευτέρα θα έχει νέα απεργιακή κινητοποίηση ο χώρος εκπαίδευσης.